δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς προσεγγίζει η δική μας εθνική αυτά τα παιχνίδια? Μπαίνουμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια σαν το outsider. Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Η εθνική βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Είμαστε κάποιοι πιο παγιοί παίχτες, πιο εμπειροί, που σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για την αποχώρησή μας. Έχουμε τα νέα τα παιδιά με πλούσιο ταλέντο, τους οποίους προσπαθούμε να υποτίσουμε με τον TST να είσαι διεθνής καθοσφαιριστής, να παίζεις για το εθνόσημο. Οπότε έχουμε ένα ωραίο κλίμα, το οποίο θα βγάλουμε και στο γήπεδο για να ό,τι κερδίσουμε είναι υπέρ μας. Ένα μήνυμα αγκάλισμα προς τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ο εκτός παίχτης στο παρκέ. Το είδαμε ξεκάθαρα με την Πορτογαλία, απέναντι σε έναν πραγματικά δυνατό αντίπαλο. Μπορεί να μην είναι επίπεδο Αυστρίας ή Μεγάλης Βρετανίας, αλλά είναι ψηλό επίπεδο ομάδα. Με τον κόσμο στο πλάι μας καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη που ήταν έκπληξη στον όμιλο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι με τον κόσμο στο πλάι μας μπορούμε. Πλέον η Αυστρία με την προσθήκη του Αμερικανού στο ρόστερ της αλλάζει κάπως η προσέγγιση μας στο παιχνίδι? Εντάξει, φαίνεται ότι από το ψεσινό αποτέλεσμα και την ψεσινή του εμφάνιση είναι ότι η Αυστρία ανέβηκε επίπεδο σε σχέση με την Αυστρία που αντιμετωπίσαμε. Για μας δεν αλλάζει κάτι. Outsider είμαστε, οπότε θα μπούμε στο επίπεδο, θα τα δώσουμε όλα και ό,τι κερδίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.